ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει εδώ ο Δημήτρης Σαραβάκος. Ένα πρόχειρο τείχος από τον Κοκολάκη και τον Σεμερτζίδη. Φαλσαριστά η μπάλα και πανιά και το 1-0 από τον Βαγγέλη Βλάχο. Στο 24ο λεπτό του αγώνα ο Βαγγέλης Βλάχος, μετά από την εκτέλεση φάουλ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Δημήτρης Σαραβάκος, φαλτσαριστή εκτέλεση του φάουλ. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού πετιέται ο Βαγγέλης Βλάχος με κεφαλιά. Νικάει τον Αρβανίτη. Εδώ σκόρερ ο Βαγγέλης Βλάχος. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού, κάνοντας το Παναθηναϊκός 1, Ολυμπιακός 0 στο 24ο λεπτό του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, αφού του δόθηκαν αντιβιωτικά, χρησιμοποιείται σήμερα με την ομάδα του Αντώνη Γεωργιάδη. Να ο Δημόπουλος μέσα στην περιοχή σε καλή θέση, τέταρτη με τον Αρβανίτη και το 2-0. Χρήστος Δημόπουλος εδώ τρέχει να πανηγυρίσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας μίνι γύρος τριάμβου για τον σκόρερ του Παναθηναϊκού, τον Χρήστο Δημόπουλο. Βλέπουμε να τον κυνηγάνε και να τον προλαβαίνουν συμπαίκτες του πολύ μακριά από την εστία που σκοράρισε, για να τον συγχαρούν, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση, την μπροστινή παλιά από τον Κυράστα. Φτάνει η μπάλα στον Δημόπουλο. Δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού κοντά του. Τέτα τέτα με τον Αρβανίτη, δεν αστοχεί. Και το 2-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που βλέπουν την ομάδα τους με γοργά βήματα να βαδίζει προς την επίτευξη του εφετινού ντάμπλ. Έγινε το βολέο από τον Μίνου. Μπατσινίλας μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ. Τρέχει ο Σαραβάκος, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του Αρβανίτη. Να ο Δημήτρης Σαραβάκος. 57ο λεπτό του τελικού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Σαραβάκος. Εξωστρακίζεται η μπάλα. Φτάνει στο Σαραβάκο και από κοντά. Εύκολη υπόθεση πλέον για αυτόν, μια και είχε βγει εκτός μάχης ο Χρήστος Αρβανίτης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας της περίοδου 1985-86. Σαραβάκος τώρα στο προσκήνιο, κατά δύο και από το μίχο. Μέσα στην περιοχή ο Σαραβάκος πέφτει στο έδαφος και πέναλτι. Θαυμάσια ξέφυγε ο Σαραβάκος μπροστά, καταδιώχτηκε βέβαια από το μίχο στη θέση που ήταν. Ας ξαναδούμε όμως καλύτερα τη φάση. Εδώ ο Σαραβάκος. Εδώ που πήγε ο Σαραβάκος, ο μίχος δεν είχε και πολλές επιλογές από το να αναχαιτήσει με αυτόν τον τρόπο και να παραχωρήσει πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Εκτελεστής του πέναλτι ο ίδιος ο Δημήτρης Σαραβάκος. Τον βλέπουμε να ετοιμάζεται στο βάθος. Τέτα τέτ με τον Αρβανίτη. Μπλοκάρει ο Αρβανίτης. Επιμένει ο Σαραβάκος. Κάνει το σουτ και γκολ. Ό,τι δεν μπόρεσε ο μικρός του Παναθηναϊκού να το κάνει με πέναλτι, το έκανε με φαλτσαριστό σουτ από δεξιά. Τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει κοντά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 4-0 λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στον 44ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταλογίσουμε και κάποια ευθύνη και θα την πούμε πια, καθώς ξαναβλέπουμε την επανάληψη, σε επανάληψη το πέναλτι. Εδώ των αμυντικών του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, που δεν μάρκαραν έγκαιρα τους παίκτες του Παναθηναϊκού.